Στο Ατσαλένιο όλα είναι έτοιμα για το μεγάλο ηρακλειώτικο ντέρμπι της τρίτης εθνικής, όπου υποδέχεται τον Γιούχτα, διοσωματεία με μεγάλη ιστορία στο ηρακλειώτικο ποδόσφαιρο, με μεγάλες επιτυχίες. Τώρα τίθενται αντιμέτωπα σε επίπεδο τρίτης εθνικής και οι οργανωμένοι φίλοι του ΠΟΑ θα τιμήσουν τρία παιδιά της ομάδας που αγωνίζονται πλέον στις Αρχάνες. Τον Μινά Τζανί, τον Μανώλη Ρουμπάκη και τον Τάσο Τριανταφύλου τους έδωσαν από μία φανέλα με τα χρώματα του ΠΟΑ. Πολύ συγκινητική στιγμή στο Ατσαλένιο. 8ο λεπτό της αναμέτρησης, ο Κερμενίδης να φάουλ στο δεύτερο δοκάρι μπάλα. Παπαδομιχελάκης δεν μπορεί να τη σπρώξει στα δίχτυα. Ο Γιούχτας τώρα σε μία επίθεση με τον Τριανταφύλου. Η μπάλα στο κεφάλι του Πολυζά και κόρνερ. Ξανά ο Γιούχτα στην επίθεση. Σέντρα από τον Κασοτάκη, περνάει μπάλα. Εκεί Τριανταφύλου μάχες μέσα στα καρέ του ΠΟΑ. Ένα σούτ μακρινό, θα κοντράρει μπάλα. Ηλιόπουλος, out. Φάση διαρκείας στο 20. 35ο λεπτό, ο Ηλιόπουλος θα περάσει πανέμορφα. Θα σουτάρει με τα πόδια ο Μανουσάκης, απομακρύνει. 38ο λεπτό, περνάει μπάλα, ζητούν χέρι, χέρι του Μαζιώτη, ζητούν από τον ΠΟΑ το θεωρεί ακούσιο Σωτηριάδης. Τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, ένα μακρινό σούτ από τον Μαυρομάτι, ο Μανουσάκης δεν φνιδιάζεται, παραχωρεί κόρνερ. 48ο λεπτό της αναμέτρησης, Ρουμπάκης θα πατήσει ωραία στον Τριανταφύλου μέσα στην περιοχή, Τριανταφύλου ξανά Μανουσάκης. Η μπάλα στον Στρατάκη, πέφτοντας θα βρει πάνω στο σώμα του Βρετού. Ζητούν πέναλτι, ζητούν χέρι από τον Γιούχτα σε αυτή την φάση. Ρουμπάκης, Τριανταφύλου, θα περάσει μπάλα στον Ηλιόπουλο. Πέφτει στη γωνία του ο Μανουσάκης, παραχωρεί κόρνερ. Στο 58, πανέμορφα ο Κιανδριστάκης, στον Καμπόσο. Πιο αριστερά στον Μαζιώτη, είναι κακό το τελείωμα. Ευκαιρία εδώ για τον ΠΟΑ. Ρουμπάκης, στον Στρατάκη, σιρτό σουτ. Δεν ευνηδιάζεται ο Μανουσάκης, μπλοκάρει την μπάλα στο 77. Στο 88 άτυχη στιγμή για τον Ανδρέα Χατζιανδρέου, κλαίγοντας, έχει χτυπήσει στο γόνατο, νέος τραυματισμός για τον αρχηγό του ΠΟΑ, αποχωρεί με κλάμα το Χατζιανδρέου. Πολύ δύσκολη στιγμή για τον αρχηγό του ΠΟΑ. Καθυστερήσεις, η πάσα του Σφυρογιαννάκη στον Τριανταφύλου, υποδεικνύεται offside. Ο Τάσος Τριανταφύλου, πολύ έντονες οι διαμαρτυρίες για αυτή την υπόδειξη, κίτρινη κάρτα στον Τριανταφύλου. 94ο λεπτό, Τσάτσος στον Σφυρογιαννάκη που έχει μπει ως αλλαγή στο μάτς. Κερδίζει τις κόντρες, Σφυρογιαννάκη στο κάθετο δοκάρι, μπάλα, τεράστια ευκαιρία. 95ο λεπτό, Τσάτσος στο Σφυρογιαννάκη, θα κάνει αυτή τη σέντρα, σουτ. Η μπάλα περνάει παράλληλα, είναι η τελευταία φάση του αγώνα, μένει το 0-0. Ιδιαίτερη στιγμή για μένα, είναι μια ιδιαίτερη ομάδα για μένα ο ΠΟΑ. Θα δικαιολογήσω για αυτό το λόγο ότι τα παιδιά μου είναι στην Ακαδημία και αγωνίζονται. Πραγματικά νιώθω έτσι λίγο παράξενα, αλλά ήρθαμε να αγωνιστούμε για την ομάδα μας. Θεωρώ ότι έγινε ένα πάρα πολύ καλό παιχνίδι από την πλευρά του Γιούχτα. Διαβασμένο παιχνίδι και πιστεύω ότι λίγο το σκορ μας αδικεί. Είμαστε καλύτεροι. Το μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού. Μεταλλευτήκαμε και τις απώλειες του αντιπάλου, γιατί καταλαβαίνω σε μια ομάδα όταν υπάρχουν 14-15 δεκαδάτοι παίχτες και λείπουν από ένα προπονητή 3-4 παιδιά που είναι βαρόμετρα. Ένα ιδιαίτερο παιχνίδι σήμερα για πολλούς και διάφορους λόγους. Υπήρχε κοινό παρελθόν ανάμεσα στις δύο ομάδες και ο κόουτς και τα άλλα παιδιά του Μιστογιού. Να κρατήσω ότι έγινε ένα τοπικό ντέρμπι σε πάρα πολύ καλό κλίμα και στις κερκίδες και μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς παρά τα προβλήματά μας, τα παιδιά προσπάθησαν, έδωσαν ό,τι είχαν και δεν είχαμε στο γήπεδο. Πήραμε ένα βαθμό και λέω ότι πήραμε ένα βαθμό γιατί τα πράγματα όταν θες μέσα στην έδρα σου πας για να πάρεις το τρίποντο. Αλλά δυστυχώς σήμερα θα συμφωνήσω με τον κόουτς, ο οποίος ήταν καλύτερος. Και εμείς πήγαμε στη λογική, ειδικά στο δεύτερο μήνα, ότι ένα παιχνίδι, αν δεν μπορείς να το κερδίσεις, τουλάχιστον μην το χάσεις. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτή είναι η αλήθεια σήμερα και θεωρώ ότι αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού.
Απλά εμείς δεν πρέπει να στεκόμαστε στα προβλήματά μας. Έχουμε ένα ρόστερ 20 παιδιών και μάλιστα θέλω να δώσω συγχαρητήρια και στα παιδιά που πήγαν μέσα, που είναι 19 χρονών και οι δύο που μπήκαν αλλαγές, γιατί σταθήκαν πάρα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο και θεωρώ ότι με πολλή δουλειά ο ΠΟΑ μπορεί να υπολογίσει αυτά τα παιδιά.